Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Γιάννη Μπορμπότη, την ώρα που οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δίνουν καθημερινή και άνεση μάχη για να βγάλουν το μήνα, η Δημοτική Αρχή επιλέγει να προχωρήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών πάνω από 100%. Οι αριθμοί που έχει δώσει στη δημοσιότητα για διαβούλευση μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δείχνει ότι τα δημοτικά τέλη στο σύνολό τους, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, αυξάνονται λίγο πάνω από 100%. Με αριθμούς αυτό σημαίνει ότι με βάση τον προϋπολογισμό για φέτος, για το 2024 και μέχρι το Δεκέμβρη, ο Δήμος θα εισπράξει από δημοτικά τέλη 11.400.000 ευρώ και με τον νέο υπολογισμό, εάν αυτό συγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της επόμενης Τετάρτης, θα εισπράξει 22.900.000 ευρώ. Άρα, με απλά μαθηματικά, χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι αύξηση, διπλασιασμός δηλαδή των δημοτικών τελών, 100% αύξηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε κάθε χωριό ή σε κάθε περιοχή είναι 100% ενιαία και οριζόντια. Mm-hmm. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι λιγότερο. Υπάρχουν 2-3 κοινότητες στο Δήμο που υπάρχει μείωση, μία μικρή μείωση. Υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου η αύξηση είναι 50, 60, 70%. Υπάρχουν άλλες περιοχές που είναι 150, 180% μέχρι και 250% στην επαγγελματική στέγη. Οπότε συνολικά υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Η επιβάρυνση αυτή, από όσο βλέπουμε, να πω δηλαδή ότι μόνο για τα σπίτια, για τις οικίες, για ό,τι χρησιμοποιείται, ναι, μόνο ως κατοικία μας. Ναι. Όχι για αυτά που μπορεί ο άλλος να νοικιάζει ως Airbnb, ναι, για όχι για ένα νοικιαζόμενο, για κάποια επαγγελματική χρήση, αλλά αυτό το οποίο όλοι οι δημότες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έχουν ως σπίτι, ως κατοικία, θα πληρώσουμε σε σχέση από φέτος του χρόνου παραπάνω 2.800.000 ευρώ. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση πολύ σοβαρή, εμείς εκτιμάμε, και όπως συμφωνώντας μαζί σας εισαγωγικά είπατε, θα είναι επιπλέον σε μια εποχή που πραγματικά δυσκολεύεται ο καθένας να βγάλει το μήνα και υπάρχει μάχη για να βγει αυτός ο μήνας. Η Λαϊκή Συσπήρωση καλεί τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους συνταξιούχους σε μαζική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διεκδικήσουν. Καμία αύξηση των δημοτικών τελών, καταργήση του τέλους σταφής, να αποδοθεί στους Δήμους το σύνολο των ΚΑΠ σύμφωνα με τον νόμο 3852 του 2010 και να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα. Μηδενικό τιμολόγιο από τους παρόχους ενέργειας σε Δήμους και ΔΕΙΑ. Απαλλαγή από το ΦΠΑ όλων των συναλλαγών του Δήμου που αφορούν κοινωνικές δομές. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για μακροχρόνια ανέργους, άπορους, πολύτεκνους με εισόδημα ως 30.000 ευρώ, μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ, δικαιούχους κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Μείωση κατά 50% για αμαία, πολύτεκνους με εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ερασιτεχνικά, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, για τους φορείς του μαζικού κινήματος.